Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στον αγώνα για τη Summer Development μεταξύ της ομάδας των Salonika All Stars και των Phoenix, με τη δεύτερη εμφάνιση της ομάδας των All Stars με τις χαρακτηρίσουμε τις δύο αποχρώσεις. Η ομάδα των Phoenix, οι οποίοι έρχονται για δεύτερος αγώνας μέχρι νίκη στον πρώτο επί των Salonika Titans με 61-78. Στην αντίπερα η ομάδα των All Stars έχουν μια νίκη, μια ήταν μια νίκη επί των Πανικός BC με 58-49, ενώ στην αντίπερα ήταν της Μπασκετός Αυρούς με 62-52. Οι δύο ομάδες είναι πολύ φορά μεταξύ. Έχουν όντως ένα πολύ θετικό κλίμα, όπως μιλήσαμε νωρίτερα μαζί τους. Έχουν το χαρούν, έχουν λεφτά, ησυχούν. Έχουν κερδίσει ήδη, να πούμε, τον βασικό σκοπό, το μπασκετάκι ασχέτως κατηγορίας, ασχέτως Summer Winter. Το νόημα είναι ένα, να περάσουμε όλοι καλά και ευχαριστούμε το μπάσκετ και το νόημα αυτού και γενικότερα της τερατού αθλητισμού. Έχω φαίνεται προς το παρόν να το έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες. Θα δούμε και στην πορεία απλά τον νικητή του αγώνα, αλλά μα το βρουν το αν καλυφθεί το νόημα, τότε και οι δύο ομάδες είναι νικητές δες στην ψυχή του αθλητή. Πρώτη βολή για την για το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Αλεξιάδης στην πλευρά των All Stars. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Θα δούμε την δεύτερη. Δεύτερη όμως είναι σκορ 4-2 μετά και το πρώτο φάουλ του αγώνα, όπου έκανε ο Ηράκλης σκλέπος. Έχουμε τεχνίσει εδώ πέρα τα βήματα τα οποία γίνονται με Δημητρίου και ευκαιρία τους όλους σας να πάρουν μια διαφορά πάνω από το καλάθι, να αφήσουν δηλαδή πάνω από τους 2 και 3 πόντους διαφορά. Εμάς μπορούν να εκμεταλλευτούν από νωρίς κιόλας. Αυτό θα ήταν ιδανικό για ξεκίνημα και να πάρουν μια καλή φόρμα. Και το τρίποντο εδώ πέρα τον Μαυροχωρίδη αυτό κάνει. Πάει σε 7-2. Δεν τολμάει το σουτ σε πρώτο χρόνο ο Παπαδόπουλος. Ο Βασίλου το κάνει αλλά δεν βρίσκει στόχο. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν κι άλλη απόσταση οι All Stars. Δεν το καταφέρει με το Σαραφίδη σε πρώτο χρόνο. Μετά έχουμε το rebound πλέον από τον Phoenix. Για πολλή ακίνηση μέχρι κάτω το καλάθι από τον Τσαπάρα, ο οποίος είναι ακριβώς και επιστρέφει για τους Phoenix μετά από αρκετό διάστημα. Έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια δυναμική επιστροφή, είχε παίξει στο πρώτο αγώνα με τους Salonika Titans. Απλά τώρα νιώθει ακόμα πιο έτοιμος. Γι' αυτό και αν πήγε στις δηλώσεις, αυτό δηλώνει. Το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα εδώ πέρα που έχουμε πιο φάουλ, το οποίο θα κάνει θα κερδίσει η ομάδα των Phoenix. Στην επίθεση καλά δεν έχουμε από τα χέρια του Ηρακλή. Καλά δεν υπάρχει σε αυτόν τον χρόνο για τους All Stars. Πάμε σε δεύτερη μορφή. Σαραφής να περάσει την μπάλα. Το σουτ χωρίς επιτυχία στη λήξη. Γρήγορο το σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Παπαδόπουλου. Το ριμπάουντ όμως πάει στα χέρια του Ηρακλή Σκλέπου.
Τζαπάρας μέχρι μέσα στα σκοράρι. Θα φέρει την αλλαγή στο σκορ. Σε 7-4. Έχω καλά για την ομάδα των Phoenix. Ωραία κυκλοφορία. Το σουτ χωρίς ρητική αδερφιά του Σαραφίδη. Παραξημένη στα χέρια των παιδούχων. Άρα γίνεται το λάθος στην έψιμο τα χέρια του Δημητρίου. Μπάλα έξω, Τζαπάρας. Θα πάρει το σουτ. Και φέρετε πριν στην Σοβαλία, πλέον 7-7. Το παιχνίδι ξεκινάει δυναμικά για τις δύο ομάδες. Η θέληση και στις δύο είναι φανερή. Το θέμα είναι ποια ομάδα θα καταφέρει το πάρει μέχρι τέλος. Φυσικά δεν συμφέλησε μέχρι το τέλος. Γιατί θα έχετε καλά υπέρ της. Πολύ ακίνηση και πάσα από τον Τζαπάρα. Ο Βασίλου δεν μπορεί να περάσει αρχικό χρόνο. Καταρχήν ο Δημητρίου δεν μπορεί να σκοράρει. Αυτά θα παραμένει μετά από 5 και 20. Μαυροχωρίδη θα περάσει την μπάλα στα χέρια του έστοχου Αλεξιάδη. Περνάει σαν την ομάδα του. Με 9-7. Θα πάρας κατεβάζει. Μπροστά η Phoenix. Ισόπλος κατεβάζει για την ομάδα των All Stars. Αλεξιάδης για τον Σαραφίδη. Δεν σκοράρει. Έχει εκεί πέρα σκοράρει όμως ο Ισόπλος. Έδειγα 10 από Σάι Όλσταρ. Τζαπάρας. Θα περάσει για τον Ηρακλής Φλέπο. Δημητρίου. Θα πάρει το σωπονσιά πως θα σκοράρει. Έδειγα 12. Για την ομάδα των All Stars. Θα δούμε θα μπορούν να απαντήσουν πάντα, ναι. Με το σουτ το οποίο θα κάνει το Προχωρίδης. Το λοιπόν στα χέρια των Phoenix. Δημητρίου. Δεν μπορεί να σκοράρει. Θα μπορεί στο rebound. Άμα θα πάρει μόνος του. Σε παιδιά να σας αιτίου. Σε δύο. Καλά που δεν έχει φάουλ, έχει όμως. Δύο βόλες στα χέρια του Μαυροχωρίδη. Ότι βόλοι είναι εύσοχοι. Έντυκα 12 το σκορ για τους Phoenix, του Βαρών. Δημητρίου. Πάσουμε από τον Βασιλείου. Θα σκοράρει. Δίνει τη διαφορά στην ομάδα του με 3 πόντους. Μαυροχωρίδης, την μπάλα στα χέρια του Λαθουράκη. Αλεξιάδης θα πάρει το σουτ και το φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία. 4 όλα, 2 λεπτά για το τέλος του περίοδου. Ένα δυναμικό παιχνίδι.
Τσαπάρας και φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Λαφουράκης. Το φάουλ τον Κυρατζόπουλο. Τσαπάρας, πάρα στον Παπαδόπουλο. Υπάρχει απάντηση από νωρίτερα. Διαφορά ανεβαίνει στους 17 πλέον. Η ομάδα των Φίνιξ, 1,5 λεπτό. Η απάντηση έρχεται από τα χέρια του Αφουράκη. Να θα υπάρξει η ανταπάντηση, δεν έρχεται. Κατέβασμα από τα χέρια του Κόπουλου. Παροχώρησα αφήνει για τον Αλεξιάδη και έτσι το φάλλο Τσαπάρα, τρίτο ομαδικό. Παναφορά είναι 12-14. 14 σχόλια για την ομάδα των All-Stars. Από τα χέρια του Χρυσόπουλου ανεβάζει διαφορά 21-17. 42. Και διαφορά ασφαλείας για μια επίθεση. Το λιγότερο. Ο Βασίλειου με τον Παπαδόπουλο. Παρά στα χέρια του Ρακλή Σκρέπου. Σκρέπου δεν είναι επιθυμένο. Τα φουλάκια θα προλάβει. Πολύ ωραία κίνηση. Χωρίς τριχή από τον Κυριαντόπουλο. Φάουλ το οποίο θα κάνει Χριστόπουλος στη τελευταία 12. Είναι το τρίτο ομαδικό για την ομάδα των All Stars. Αλλαγή. Ο Βρέσκος ο Λαζαρίδης στις καινούργιες προσθήκες στην ομάδα των Phoenix. Εισέρχεται στη θέση του Βαρόπουλου. Τσαπάρας. Θα πάρει το σουτ. Μπάρα δεν του κάνει το χατήρι. Στο τέλος η Ρακλής Κλέφος. Για το 21-19. Τέλος της πρώτης περίοδου. Διαβητητήριος στο σκορ 3-19. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο. Και πολύ λίγο. Επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο. Σε ένα αρκετά ωριακό παιχνίδι ως τώρα, όπου οι All Stars είναι στο C2, αλλά αυτή η διαφορά δύο πόντων δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όσο υπάρχει εξέλιξη, το σούτ του Μοχροφορίδη δεν δίνει την διαφορά. Δημητρίου δεν μπορεί να σκοράρει. Και δεν ολοκληρώνεται επειδή δεν έχει προχωράει επίθεση των All Stars. Τσαπάρας κλέβει και έχουμε φάουλ χαμηλά. Παραφορά στα χέρια του Τσαπάρα. Ζυγίζει επιλογές Δημητρίου. Είδε το κόψο της πάσας. Γρήγορα και έχουν το καλάθι από τα χέρια του Κυριαντζόπουλου. Τη διαφορά ασφαλείας 4 πόντων τη στιγμή. Δεν μπορεί να αναιρέσει από τον Βασιλείου. Για πολύ απάσα διαγώνια χωρίς ανταπόκριση στο σουτ όμως από τα χέρια του Λαφουράκη.
Ξαναφύγει την μπάλα. Μετά περιμόσουν επίθεση. Και καλά κάνει. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον. 25-19 την διαφορά στους 6. Ότι έχουμε βήματα τα οποία θα αφαιρεθεί ο Τάσος Κλέπος. Και έχουμε αλλαγή. Περνάει στους Μιονίδης στη θέση του Τζαπάρα. Και την ομάδα των Φίνιξ. Και στην επίθεση οι All Stars. Το σύνεργο είναι όπως έχουμε πει 25-19. Στην κυκλοφορία. Νομίζω θα ολοκληρώσει. Και αντιόπως είναι πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι πολύ ωραίο καλάθι. Θα είναι πάνω στο διαφάτος 8. Συλλονίδης θα περαστεί στα χέρια του Τάσου Κλέπου. Πολύ συμβητικιά μας η προσπάθεια των Φίνιξ. Βλέπει μόνο το Συλλονίδη. Βγαίνει μόνος του. Ο σκοράρι. Θα κατεβάσει για πάλι στους 6 για την ομάδα των Φίνιξ. Μαυροφορίδης αφήνει την μπάλα στον Σαρκέφη Σαραφίδη. Ξέρω να λαμβάνει όμως. Και έχουμε βήματα. Ευκαιρία να μειώσουν περισσότερο οι Φίνιξ. Μπάσκετ του Δημητρίου. Καθαρή άμυνα. Και στον εφηβιασμό θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ο Φουλάκης, αλλά δεν κατάλαβε και ο φάουλ. Για που έχει δοθεί το καλάθι, το φέντε. Δύο φορές, οπότε δεν έχουμε καλάθι φάουλ. Δύο φορές για τον Σαραφίδη. Αλλαγή μία. 29-29 το σκορ όπως και να έχει. Οπότε θα δούμε ο σκορά, ο Δημητρίου καλά. Τζαπάρας τον Δημητρίου. Θα περάσει πολύ ωραία για τον Τάσο Κλέπο. Αλλά η μπάλα είναι με δική της προσωπικότητα. Ευκαιρία τώρα πάλι στους 6 να μπορούσαν να κατεβάσουν τη διαφορά. Πάρα δεν κάνει το χατήρι. Άλλη μια φορά στο μάτι με Φίνιξ. Ανεβαίνει η διαφορά. Το έχουμε πολύ φάδι ψήφιο για σήμερα. Δεν μπορεί ο Τσαπάρας, Δημητρίου πατάει τη γραμμή. Έξω ο Μαυροχωρίδης, την ομάδα των All Stars. Θα περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Αλεξιάδης. Κυκλοφορία Σαραφίδης, την μπάλα Αλεξιάδης. Θα κατήσει ο Σαραφίδης.
5 δεύτερα και χωρίς αποτέλεσμα. Είναι το οποίο θα κάνει ο Λαθουράκης. Παραφορά την baseline. Με δύο βολές, γιατί έγινε πάνω στο σουτ από τον Μπαντή το φάουλ, πάνω στον Τάσο Σκλέπο. Πρώτη βόλη χωρίς ενδυσία, παραμένει διαφορά στους 10. Βρεθεί και μετά τη δεύτερη. Σαραφίδης, Αλεξιάδης, Δευσίλη Καμπύλη και Ταμπλό, αλλά χωρίς αλάθη, την προκέψη μου όμως, από δεχείο του Κυρατζόπουλου. Σαραφίδης σε μπάλα, περνάει στην απέναντι πλευρά, Λουβαντή. 5 δεύτερα, αλλά χωρίς να μπορούν να μείνει τίποτα. Δημητρίου, θα σκοράρει. Το time out που ζητάει η ομάδα των All Stars. 3-56 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. 31-23 το σκορ υπέρ της ομάδας των All Stars που έχουν πάρει και το time out. Επιστρέφουμε μετά το time out και η ομάδα των All Stars. Διαφορά είναι στους 8, 31-23. Αλεξιάδης θα ανεβάσει διαφορά στους 11. Και το 4-23, 3,5 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Δημητρίου και τον Σκρέπο. Και σας σκοράρει σε ελάχιστο διψήφιο. Ωραία με τον Τσαπάρα και επίθεση για τους Φίλιξ. Πάμε να του κάνω το χαρτίρι. Κατέβασε τον Μπάλας. Χρυσόπουλος σε κερδίζει φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Παραφορά και συνεχίζει πλέον ο αγώνας. Αλεξιάδης πάνε στην κυκλοφορία και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σαραφίδης. Δύο βολές στα χέρια του Σαραφίδη και για να ανέβει διαφορά σε ένα σεριψήφιο. Πρώτη βολή εστοχή. Τώρα 5-25 πλέον. Δύο στις δύο. Αλλαγές για την ομάδα των Phoenix. Παραφορά την baseline. Στα χέρια του Στρέμπου. Εσύ αν σιγά σε πολεμένη κατοχή στην ομάδα των Phoenix, οι οποίοι πρέπει
σιγά σιγά να βρίσκουν καλάθια, το οποίο θα κάνει Καρατσόλης. Είναι πέμπτο ομαδικό και οδηγείται πλέον η ομάδα των Phoenix για τελευταία 2-22 στην γραμμή των βολών. Μεταφορά φαίνεται να διορθώθηκε. Δεν είναι στα 5 ομαδικά πλέον. Οι All Stars μπορεί να παραπάγεται από το baseline. Για αυτό είναι το σημαίνει όμως από τον Τσάσο Σκλέπο. Χριστόπουλος αφήνει και τον Καρατσόλη. Σουτ τον Αλεξιάνη χωρίς αποτέλεσμα. Η κατοχή δεν μπορεί να μείνει στα χέρια. Έχουμε φάουλ τον Τσαπάρα πάνω στην προσπάθεια για κλέψιμο από τον Καρατσόλη. Γίνει το φάουλ. Παπαδόπουλος και πιο καλά δεδομένα στον αγώνα. Για πάνω καταβαίνει στους 6. Όταν κατεβαίνει για τους 6 πόντους και είναι και στους τελικές σε 9. Φαίνεται να βγάζει εκτός αριθμού για λίγο. Και έχουμε time out δηλαδή η πλευρά των Phoenix, οι οποίοι έχουν κατέβει στους 6 και ίσως κατέβουν και πιο χαμηλά. Το μάθουμε μετά το time out. Στην υπόλοιπα 21 μετά το αγώνα. Επιστρέφουμε μετά το time out πλήρωμα των Phoenix και είναι και στην επίθεση αυτή τη στιγμή, όπου έχουν καλύψει με διαφορά στους 6 και έχουν την ευκαιρία και πιθανό καλάθι πιο σίγουρο από τα χέρια του Παπαδόπουλου, ο οποίος στη γωνία δεν σταματήσει σήμερα. Διαφορά στους 3 τελευταίο για την δεύτερη περίοδο. 36-33. Η απάντηση στον Λαφράκη δεν έρχεται. Έχει όμως έλεγχο χρόνο από τον Αλεξιάδη. Για φάση 5. Παπαδόπουλος. Πάρα στα χέρια του Σκλέπου. Και έχουμε φάουλ χαμηλά. Θα κάνει ο Αλεξιάδης. Οδηγείται στην γραμμή των βολών παρόλα αυτά. Εδώ είναι πέμπτο ομαδικό. Πρώτη βόλη. Έστω έχει κατεβαίνει διαφορά στους 4. Για στους 2 και το rebound είναι σε πιανούν τα χέρια στην Λεωνίδη. Παπαδόπουλος θα αφήσει μπακάν στην Λεωνίδη. Θα περάσει στα χέρια του Σκλέπου. Και πλέον όλα είναι αλλιώς. Τελευταία δευτερόλεπτα. 14 πλέον. 38-36 και στη λήξη δεν έχουμε καλάθι. Αυτό είναι το τέλος της περίοδου για την ομάδα των All Stars. Τέλος του μηχρόνου σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων δεν έχουμε την μεγάλη διαφορά με καμία από τις δύο ομάδες
όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή για την τρίτη περίοδο, όπου η ομάδα των Phoenix την επίθεση είναι πίσω με 2 πόντους, 38-36. Καταλαβαίνουμε και είναι γνωστό ότι αυτή η διαφορά είναι αμελητή αυτή η ροή του αγώνα. Όσο τέλος μπορεί να κλείνει πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να ανατραπεί. Αλλά δεν θα αποφύσει την επίθεση, καθώς θα υπάρχει η απάντηση. Από την πλευρά των All Stars. 4 φίλες. Καλά. Περνάει πολύ. Και έχει μια καλάθη. Το οποίο θα πετύχει Κυραντζόπουλος στην λήξη. Μαζί με φάουλ. Όλα μαζί. Καλάθη. Καλά μέτρα οικονομικά. Πολύ τέντυνος διαφορά. Παπαδόπουλος στη γωνία. Μπάλα δεν κάνει το χατήρι. Και έχουμε το δύο από τα χέρια. Με διαφορά στους 4 και εκεί θα μείνει το σημείο της Ζήμη με το φόρ. Ο Χωρίδης θα αφήσει και η μπάλα στα χέρια του Σαραφίλη που σε καταφέρει να σκοράρει. Έχουμε ένα αρνητικό σερί τη θέση στις δύο ομάδες και εδώ ο Χωρίδης δεν καταφέρει να κάνει την εσύ. Σπάσει από το αρνητικό σερί των τέσσερων. Μήπως είναι εδώ, για να δούμε αν θα βρεθεί. Δεν είναι το σούτ του Χρυσόπουλου. Δεν δίνει τους πόντους. Αρνητικός σερί, το οποίο έχει διαφορά 4-40-36. Και θυμίζουμε ότι 38-36 η δεύτερη περίοδος στη λήξη της. Οπότε ένα καλάθι που μπει στα πρώτα 2 και 20 από την πλευρά των All Stars, μάλιστα. Τζαπάρας. Περνάει, αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι από τα χέρια του Λαζαρίδη. Και δεν μπορούν να καταφέρουν να ορθώσουν την επίθεση. Εδώ μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν γίνεται τόσο ξαφάρα. Επί 3 λεπτά δεν έχει σκόρει η ομάδα των Phoenix. Παραχωρήσει αφήνει την μπάλα στον Κυραντόπουλο. Δεν σκοράρει ταυτός. Παπαδόπουλος για Τσαπάρα. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει και με ταμπλό. Θα σκοράρει ο Λαζαρίδης. Πρώτο καλάθι για την τρίτη περίοδο από την πλευρά των Phoenix μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά. Κυραντζόπουλος. Θα σηκώσει ωραία για τον Μαυροχωρίδη.
και έχουμε φάουλ. Το οποίο θα κάνει σημειονίδης ο Τσαπάρας. Δεύτερο ομαδικό, τρίτο προσωπικό. Μονοχώρητης θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει το καλάθι όμως. Την άλλη έχουμε το rebound. Παραμένει επί της All-Stars. Έχουν δεύτερη ευκαιρία. Αλεξιάδης. Ούτε το σκοράρι. Καρατσόλης ο rebound. Και γίνει το κλέψιμο. Ολοκληρώνεται από τον Παπαδόπουλο. Τσαπάρας. Φτιάχνει σοφανία. Μόλις θα αρχίσουν και οι δύο ομάδες. 40-40 το σκορ. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι αρκετά οριακό. Δεν είναι έστοχο το σκορ του Σαραφίδη. Έχουμε μικρό τραυματισμό του Τσαπάρα που έχει γίνει προληπτικά έξω. Θα περάσει Δημητρίου στη θέση του. Η κατοχημένη στους All-Stars από τα χέρια Σαραφίδη η παραφορά στον Μοτοφορίδη. Θα περάσει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Phoenix. Στα χέρια των Φίλιξ. Συγκλονίζει την μπάλα. Παπαδόπουλος. Δεν σκοράρει. Αφήνει την μπάλα, βγει εκτός ο Αλεξιάδης. Προσπίση, το σούτ δεν σκοράρει. Rebound και καλάθι από τον Ιάκη Σκλέπο. Και έχουμε το time out από τους όλους σας, οι οποίοι βρίσκονται πίσω μετά από αρκετή ώρα. Έτσι και το ελάχιστο των δύο πόντων. 4,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε με το time out. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out. Τελευταία 4,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Περαστεί μπροστά η ομάδα των Φίνιξ. Βαφουράκης. Μπάλα στον Μοτοφορίδη. Και έχει το καλά, έχει το καλά στον Καρατζόνη. Είναι στο παραλία πλέον. Συμπανούλης κατεβάζει. Δημητρίου. Πάρα στα χέρια του Λαζαρίδη. Θα αφήσει στον Ιάκη Σκλέπο. Παρακτός Παπαδόπουλος στη λήξη. Δεν σκοράρει. Θα προχωρήσει το σκοράρι όμως εδώ. Θα βάλει σε άλλη ομάδα τον Όλσαν μπροστά. Κατάει την κατοχή, μπάλα όμως δεν μπαίνει. Δεν πάει κάτι στο λαθάρι στο rebound. Για φουράκι με την μπάλα. Αλεξιάδης. Το οποίο θα κάνει ο Ιακλής Σκλέπος. Συγκίνηση του Αλεξιάδη.
Τρίτο προσωπικό. Τρίτο ομαδικό. Δύο βόλες στην τρίτη του Αλεξιάδη, ευκαιρία να ανέβει η διαφορά για την ομάδα του Νόου. Η πρώτη βόλη δεν είναι κρυσμένη. Ανεβαίνει στη δεύτερη όμως. 45-42, 3 λεπτά, λιγότερα από 3 λεπτά, με την τρίτη περίοδο. Σημεωνίδης, η μπάλα στα χέρια, Λοχαρίδη. Αντροφόρησε τη μέσα, αυτή την πάση καλάθι. Διαφορά στους 5. Η ομάδα των θα σου πάρει την ανάσα τώρα. Μεζαρινής. Μακατοσημένη στα χέρια των φιλοξενούμενων. Αλλαγές. Είναι 12 τα δευτερόλεπτα για την ομάδα των Phoenix. Δημητρίου Τσαφάρας βρίσκει το κενό στην άμυνα και βρίσκει και το καλάθι ελεύθερο. Λέει ευχαριστώ. 47-44, τελευταία σχεδόν 2 λεπτά. Ο Προχωρίδης. Είναι οι επιλογές. Βάζω στο γραφιστό. Ξανά στον Χωρίδη. Προσκολάρι. Θετικό το rebound. Παντής. Αφήνει ξανά στον Χωρίδη. Δεν παίρνει στον Παντής. Καρατσόλης. Στην λήξη του χρόνου. Δεν μπορεί ασκολάρι. Εκεί πέρα ο Αναφουλάκης. Είναι το κλέσιμο όμως. Δεν γίνεται επίθεση για τους Phoenix. Εξιάδης αφήνει με Καρατσόλη Μπαντίσο σου. Εκεί είναι ο Βασιλείου Δημητρίου. Κάνει την μπάλα μόνος του. Αλλάζει μπάλα κατοχή. 82 απομένουν για την λήξη τρεις περίοδου. Καμένη ευκαιρία της Φίνιξ να κατεβάσει διαφορά στο πόντο. Λαφουράκης. Μπάλα στο χέρι μου από το χωρίδι. Θα πάει μέχρι μέσα. Και ανταρκτικό το οποίο χωρίζει στον από Μασιλίου. Τέταρτο ομαδικό, πέμπτο πρώτο προσωπικό, δεν κάνω λάθος. Πολύ δεν είναι έστω και παραμένει για φάση 3. Σε 7-48-48 πλέον. Και παραφορά την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Λαφουράκη. Αλεξιάδης. Θα αλλάξει η μπάλα τα χέρια, θα πάει στον Φίνιξ, Δημητρίου. Ανακόπτεται η επίθεση, ανακόπτεται η πάσα και η Παπαδόπουλου. Γρήγορα στον Δημητρίου. Παπαδόπουλος, μπάλα δεν κάνει το χατέρι στην τρίτη περίοδο, θα στο τη γωνία. Δεν υπάρχει στον Παντή, από εκεί στον Αλεξιάδη. Βλέπουμε το φάουλ. Το οποίο είναι το πέμπτο βαθμό. Εξιάζεται και στην γραμμή των βολών. Τέταρτο προσωπικό του Τσαπάρα.
49-44. Δεύτερη δεν είναι ως εύστοχη. Παραμένει ο Χαλάς 5. Όλη η επίθεση στα χέρια των Φίνιξ. Αλλά δεν την τραβάνε. Λόγω η επίθεση στα χέρια των Νόλτσας. Ο Βροχωρίδη. Πατής. Αλεξιάδης. Στη λήξη. Έχουμε το τέλος της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 49-44 για την ομάδα των All Stars. Επιστροφή για τέταρτη περίοδο για πολύ, η οποία υπέστηκε πολύ έντονη για αυτά τους 5. Ένα καθιστικό παιχνίδι ως τώρα και τις δύο ομάδες. 5 υπέρ των αφήσετο. Κάντε τους 3 προς το παρόν. Καλάθι και φάουλ από τα χέρια του Λαζαρίδη. Διαφορά κατεβαίνει στο στήθι, μπορεί να κατέβει κι άλλο. Και έχουμε και την βολή, αν θα φέρει την διαφορά στο καλάθι. Θα το κάνει όντως. Μπάλα στα χέρια του Χρυσόπουλου. Το σούτ από τα χέρια του Μαυροχώρηδη δεν είναι εύστοχο. Κατοχή για το Σάρα Φίνιξ. Τσαπάρας. Και μετράει το καλάθι. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Λαθουράκη. Τελικά στη μέτρα το καλάθι. 49-47. Λαζαρίδης. Όσο συμβαίνει δεν είναι έστοχο. Θετικό λοιπόν το χέρι από Βασιλείου. Δεύτερη ευκαιρία την ομάδα των Φίνιξ. Το σκορ στο 49-47 και μετά το σκορ από τον Λαθουράκη. Ο Βασιλείου κρατάει, αφήνει στα ήρεμα χέρια του Τσαπάρα. Ξεφεύγει και αφήνει και την μπάλα στον συμπαίκτη του Μιονίδη. Απ' τη γωνία και δεν καταφέρνει να αλλάξει το σκορ. Διευθυντό το rebound. Δεύτερη ευκαιρία για τους Φίνιξ. Μπορούν να συνταριστούν. Το μπλοκ το οποίο γίνεται από τον Αποχωρίδη. Και έχουμε φάουλ στην συνέχεια. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν διαφορά. Παίρνει το φάουλ όμως τον Αλεξιάδη, παίρνει το φάουλ και οδηγείται στην κερδίζει και δύο βολές. Πρώτη βολή έστωση, 50-47. Για στις δύο οι βολές για την ομάδα των All Stars για παπαμένη στους 3.50-47 μετά από τα δύο λεπτά της τέταρτης περίοδου. Επίθεση στα χέρια του Τσαπάρα για την ομάδα των Phoenix. Σημειονίδης θα αφήσει στον Τάσο. Σκλέπω ο οποίος θα φέρει διαφορά στον πόδο. Άλλο παιχνίδι, άλλη ιδεολογία πλέον τις δύο ομάδες. Έχουν πει όταν η διαφορά είναι πολύ χαμηλή.
όλα αλλάζουν την ιδέα των οργανώσεων της επίθεσης και της άμυνας. Και μπάλα είναι εκτός, καθώς ο Κυριαζόπουλος κρατάει εκτός γραμμής όταν την έβαλε την μπάλα. Παραμένει η ευκαιρία του Φίνιξ να περάσουν μπροστά σε περίπτωση που σκοράρουν σε αυτήν την επίθεση. Να πάρα. Να πάρει το σουτ και έχουμε την αλλαγή σε σκορ πλέον μπροστά η ομάδα των Phoenix με 50-52. Έχουμε το time out για την ομάδα των All Stars. Τα δεδομένα είναι πλέον εντελώς διαφορετικά από εδώ και πέρα. Τα τελευταία 7 λεπτά και 5 λεπτά να δούμε τι περιμένει. Τι μας περιμένει με αυτές τις δύο τρομερές ομάδες για σήμερα. Επιστρέφουμε μετά το time out, όπου η ομάδα των All Stars είναι πίσω με 2 στα τελευταία 7 λεπτά από το παρόν. Άρα ισοφαρίζουν με το καλάθι του Κυριαζόπουλου. Περιμένουμε ένα φανταστικό φινάλε σύμφωνα με τα δεδομένα που τρέχουν έως τώρα. Να δούμε αν θα μας δικαιώσουν οι ομάδες Δημητρίου. Η μπάλα στα χέρια του Σκλέπου κερδίζει το φάουλ, ο Σκλέπος από τον Μπαντή. Οδηγείται στη γραμμή των βολών, είναι το δεύτερο, είναι το τρίτο ομαδικό. Πρώτη βολή έστωχη, ακόμη άστοχη, παραμένει το 52-52. Για στις δύο, ελάχιστη διαφορά για την ομάδα των Phoenix. Αν θα μπορέσουν να περάσουν μπροστά. 54-53. Η ομάδα του Νόλτσα περνάει μπροστά ξανά, κάτι που θα γίνεται συχνά. Αυτή είναι αλλαγή στο σκορ, στο προβάδισμα. Τσαπάρας, ζεστό χέρι σήμερα. Δεν τα υπέρσουν πει καλά, ξεκίνησε όμορφα. Σαραφίδης. Σαραφίδης. Θα πες πολύ ωραία και έχει το καλάθι. Ο Μοτοφορίδης δεν το σαμάτα σήμερα εύκολα εκεί πέρα κάτω. Εκμεταλλεύεται πολύ καλά το υπηρεστή και είναι ένας αθλητικός βασκεμπολίστας. Αθλητικός παίχτης. Τσαπάρας. Πάρα στον Σκλέπο. Και πρασκοράρι. Τον Μοτοφορίδη. Αλλάζει χέρια η κατοχή. Αλλάζει χέρια η μπάλα. Τσαπάρας κατεβάζει τους Φίνιξ. Στο δεύτερο μισό της τέταρτης περίοδου. Σιμεωνίδης. Δεν σκοράρει. Εκτός ρυθμού του άλλα του Δημητρίου και μπάλα στα χέρια Κυριατζόπουλου. Δεν βιάζεται την επίθεση. Χριστόπουλος. Μαυροφορίδης. Να πάρει το σουτ. Πως επιτυχία και βάση και συμβόλαιο για τον rebound. Υπέρ τον Φίνιξ. Τσαπάρας. Μπάλα στα χέρια του Τάσου, στέλνει την πόλη σκοράρι. Το ριμπάντι από τον μπλοκ, το οποίο θα κάνει ο Μοκοφορίδης. Χριστόπουλος. Μπάλα στα χέρια του Σαραφίδη. Μοκοφορίδης.
μόνο στο αφύλακτο σου τριών πόντων και στόχο. Όλα αυτά μιλάμε για τον Χριστόπουλο σε αυτή την περίπτωση. Σπάει την ισοπαλία. 3-35 πλέον. Σημειονίδη. Δεν θα πάει για το σουτ. Δεν είναι πολύ ωραίο το Τζαπάρα. Τις δίνεις σημαίνει μέχρι μέσα. Όπως γίνεται το κλέψιμο. Χριστόπουλος. Ο Χωρίδους. Λαρφάκης δεν είναι στο σκοράρι. Και η μπάλα το όνομα του Χωρίδη έξω. Αλλαγή. Παπαδόπουλος στην θέση του Δημητρίου. Αλεξιάδης. Πώς θα έχουμε αλλαγές. Έχουμε παίρνει ο... από την πλευρά τον Όλσταρ. 3 λεπτά. 3 πόντι να χωρίζουν τις δύο ομάδες. Σημειονίδης. Παιδιά, δεν δίνεις διαφορά. Όμως ο Σκλέπος, ο Σκλέπος δεν διαφορά στο πόντο πλέον, ξανά. Σχεδόν 2,5 τα λεπτά που υπολείπονται. Λαθουράκης. Χριστόπουλος αφήνει την μπάλα στον Κυρατσόπουλο. Φιλίξης επίθεσης, δεν σκοράρει. Δεν παίρνει το rebound αυτό. Όμως θα το παίρνει ο Χωρίδης. Χριστόπουλος. Παντή στο σουτ. Δεν σκοράρει. Σημειονίδης όμως πάζει το rebound για τους φιλοξενούμενους. 2 δραματικά λεπτά του αγώνα. Τζαπάρας. Θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να στοχίσει. Ηρεμεί ο Χριστόπουλος σε την επίθεση. Λαφουλάκης και τον Αμαδοχωρίδη. Λαφουλάκης ξανά ο Αμαδοχωρίδης. Θα μπει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί να σκοράρει. Τελευταίο. Τελευταία 82. Τζαπάρας. Θα τραβήξει την επίθεση από ό,τι φαίνεται. Την μπάλα για τα χέρια των All Stars. Ένα λεπτό και ένα δεύτερο. 59-58. Ένας πόντος διαφοράς, ένα λεπτό και ένα δεύτερο. Time out από την πλευρά των Phoenix. Ένα λεπτό το οποίο μπορεί να είναι άκρος δραματικό. Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, ένας πόντος, ένας νικητής. Να δούμε ποιος άνε όμως, ποιο από τις δύο ομάδες. Επίσης στα χέρια των All Stars που είναι μπροστά με 59-58. Να δούμε τι είναι, αν θα μπορέσουν να αυτοξήσουν τη διαφορά. Να πάρουν εσύ ανάσα έστω. Χριστόπουλος, Καραφίδης. Το σουτ φιλίου του χρόνου δεν είναι επιθυμένο και έχουμε αντιαθλητικό φαουλ του Αλεξιάδη. Μια επίθεση, ένα φαουλ το οποίο μπορεί να κρίνει πολλά στα υπόλοιπα 35 δεύτερα. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Τζαπάρα. Αλλά βλέπετε το πως βγαίνουν δύο παίχτες. Δύο βολές και επαναφορά στα χέρια των Φίνιξ. Τα σενάρια πολλά. Να δούμε ποιο από όλα θα γίνει πραγματικότητα όμως. Ισοβαλία πλέον, 59 όλα. Yeah.
59-60. Ένα παιχνίδι το οποίο θα συντριγκάρει μέχρι τέλους. Παραφορά τον Παπαδόπουλο, τον Τσαπάρα. Μισό λεπτό απομένει. Σαραφίδης για πολύ καλή άμυνα. Δεν αφήνει την ομάδα τον Φίνιξ να πάει σε επίθεση. Τους καθυστερεί. 8 δεύτερα για την επίθεση. Τσαπάρας θα ψάξει επιλογές του στην λήξη του χρόνου. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν επίθεση. Το άγχος πάει μέχρι τέλους. 20 δεύτερα και μπορούν να είναι όλα υπέρ των All Stars. Η ομάδα των Phoenix έχει να δώσει φάουλ. Περιμένουμε να δούμε αυτά τα εκμεταλλευτούν. Αυτά να ροκανίσουν το χρόνο με φάουλ. Κάνει ένα, έχουν άλλα τρία. Μπορούν να δώσουν. Μισόπουλος, τον Αλεξιάδη, Μισοχωρίδης. Βάζει στα χέρια του Σαραφίδη. Φάουλ του Παπαδόπουλου. 7 δεύτερα. Μπάλα στα χέρια των All Stars. Time out για την οργάνωση των επιθέσεων. Φάουλ το οποίο μπορεί να δίνει μια πολύ καλή ανάσα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί όμως. Παραφορά τον Αλεξιάδη. 7 δεύτερα, ένας πόντος. Μασαραφίδη, Αλεξιάδης, Χρυσοχωρίδης, στη λύση, δεν υπάρχει καλάθι. Έχουμε το τέλος, 59-60 για την ομάδα των Phoenix σε ένα εκπληκτικό αγώνα. Και ουσιαστικά μέχρι το τέλος, έχουμε το τέλος σε μια νικητήρια την ομάδα του Phoenix. Ένα παιχνίδι το οποίο μας κράτησε σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι νικητές είναι η Phoenix. Ένα παιχνίδι έπος για την development. Εξάμε development. Αυτό θα σας δηλώσω μέχρι τον επόμενο αγώνα. Να είστε μπασκετικοί.